Αυτό το προσωπικά το αγνώ θα το δούμε σήμερα και με τον νέο διοικητή ο οποίος αναλάβει, τον κύριο Νέστορα Αντωνίου, ο οποίος δείτε τώρα, είναι γιατρός. Άνθρωπος κινητοποίησε. Κοιτάξτε, η βούλησή μας είναι η εξής. Να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους περιορισμένους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που έχει το σύστημα υγείας αυτή την περίοδο. Ναι, φαντάζομαι ότι θα το αντιμετωπίσετε πάντως, αν είναι έτσι όπως το λέτε και που σας κάνει εντύπωση. Γιατί εδώ βλέπω συγκεκριμένα ότι ένας συνεργάτης, λέει, ένας που είναι διορισμένος από την προηγούμενη κυβέρνηση, έχει υπογράψει παραθήκωση. Δεν την ξέρω την ιστορία. Λέμε τώρα τι μας λένε εδώ. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι και οι ΔΥΠ αυτή τη στιγμή κάνουν μια διαχείριση μιζέριας. Προκύπτουν καθημερινά κενά σε πάρα πολλές κλινικές και σε ζωτική σημασία κλινικές, παθολογικές κλινικές, παιδιατρικές κλινικές σε νοσοκομεία. Προσπαθούν λοιπόν με μετακινήσεις προσωπικού εντός των ορίων των κάπως να κρατήσουν. Κάπως να κρατήσουν. Γι' αυτή είναι και η βούληση δική μας. Να δηλαδή, θεωρούμε ότι το είπατε πρέπει και πριν, να διασφαλίσουμε και ότι θα σας αυτό που το παραδέχεστε. Πόσο θα ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα προσλάβει κάποιους, τι θα γίνει δηλαδή για να σταματήσει. Εντάξτε, υπάρχει έχουμε κάτι κάνει, θα σας ενόψει. Πω, θα σας πω, έχουμε κάνει μία συνεννόηση στα πλαίσια του Υπουργικού Συμβουλίου, ναι, για μια κατανομή θέσεων στα πλαίσια του δημόσιου τομέα ευρύτερα για το 2015. Σε αυτή την κατανομή η υγεία θα έχει προτεραιότητα. Αυτή είναι η πολιτική απόφαση και τις επόμενες μέρες πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κάνει τις συγκεκριμένες... Θα σας έρθει και στο Υπουργείο. Αυτή είναι η συνεννόηση που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, ελπίζω ότι δεν θα. Οπότε αφήνεται την τιμή να ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, λογικό. Θα παρουσιάσουμε στην ουσία ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την άμεση ενίσχυση του συστήματος φέτος ειδικά, αλλά και στα επόμενα χρόνια, για να διασφαλίσουμε ότι θα επιβιώσουν οι δημόσιες δομές και ότι Υπουργέ, ο κόσμος που είναι αποκλεισμένος σήμερα θα έχει πρόσβαση πραγματική, λειτουργική, όχι. Αυτός που είναι ανασφάλιστος τώρα μπαίνει στο νοσοκομείο, έχει πρόσβαση ή δεν έχει. Κοιτάξτε, τώρα. Κύριε Καμπουράκη, ναι, μπαίνει με δυσκολίες, με προβλήματα, με γραφειοκρατικά εμπόδια, με τις τριμελείς επιτροπές. Και τι θα το καταργήσετε αυτό. Βεβαίως. Ναι? Επεξεργαζόμαστε μια αναμόρφωση. Ήδη έχουμε ένα πόρισμα, συγκροτήσαμε μια επιτροπή από 4 συναρμόδια. Άμα ακούω ότι συγκροτούνται οι επιτροπές, τρομάζω. Όχι, κύριε Οικονομέα, έχουμε το πόρισμα. Θα φτάσουμε του χρόνου και τα ίδια θα λέμε. Κάντε λάθος. Γιατί δεν τις καταργείτε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ακριβώς αυτό κάνουμε. Μια επιτροπή, αν δεν τις βάλεις τρεις μέρες και βγάλεις απόφαση. Έχει πόρισμα έτοιμο. Έχει πόρισμα έτοιμο, θα το διαβουλευτούμε επίσημα. Πώς να αλλάξει και η ζωή του κόσμου, δηλαδή να καταλάβει ότι κάτι έγινε. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση. Οι κοινέ υπουργικέ αποφάσει που είχαν προηγηθεί, τεχνιέντος δεν τις πήρε χαμπάρι κανένας. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασφάλιστων δεν ήξερε, αλλά και των γιατρών και των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Δεν μπορούσαν να το υπηρετήσουν αυτό το θέμα. Το 5 ευρώ θα συνεχίσει να υπάρχει, τι έχει γίνει. Θα καταργηθεί, τι θα γίνει. Το 5 ευρώ έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Μένει η τελική υπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών. Η διαβεβαίωση που έχουμε είναι ότι εντός των ημερών θα ολοκληρωθεί. Καλά, δεν είναι και πολλά. Καμιά 23 εκατομμύρια δεν είναι. Είναι περίπου 20-22 εκατομμύρια το χρόνο. Το ευρουδάκι στην συνταγή. Το ευρουδάκι στη συνταγή που και αυτό είναι μια επιπλέον. Αυτό είναι πολλά όμως. Είναι καμιά 200 και. Όχι. Είναι 60 εκατομμύρια. 60 είναι μόνο. 60 εκατομμύρια. Εμείς λοιπόν προετοιμάζουμε ένα νομοσχέδιο τώρα. Ελπίζουμε μέσα στον Απρίλιο να μπορούμε να το έχουμε έτοιμο. Το οποίο θα προβλέπει μέτρα για την καθολική κάλυψη του πληθυσμού στον τομέα της υγείας και για την ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης. Εκεί θα αναιρεθούν ορισμένες μνημονιακές υποχρεώσεις όπως αυτό, το 1 ευρώ ένα συνταγή. Αρκεί να βρεις ισοδύναμα. Θα σου πούνε βρες ισοδύναμα. Κοιτάξτε, ισοδύναμα μπορούν να βρεθούν. Στο σύστημα υγείας, παρότι. Μέσα στο σύστημα. Ναι. Παρότι έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη περικοπή δαπανών της τάξης του 40-50%. Η οποία σε έναν βαθμό ήταν και επιβεβλημένη, γιατί υπήρχε πάρτι και υπήρχε σπατάλη και υπήρχε διαφθορά και κανείς δεν το υπερασπίζεται αυτό. Ούτε υπερασπίζεται τις στρεβλώσεις του συστήματος και την εκμετάλλευση του αρρώστου και την προκλητή ζήτηση και όλες αυτές τις παθογένειες. Παρόλα αυτά, παραμένουν θύλακες σπατάλης αυτή την περίοδο. Και μπορεί να και πείτε, μπορούμε λέτε, εκεί να υπάρξουν θεσμικές παραβάσεις. Για το φακελάκι που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Έχετε σκεφτεί κάτι, οραματίζεστε κάτι βεβαίως, γι' αυτό. Βεβαίως, καθίστε να δούμε ένα βίντεο για να είναι και μια αφορμή να μας πείτε γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο αυτό. Όλους μάλλον μας ενδιαφέρει. Όλους φυσικά. Για πάμε να το δούμε. Κατέστρεψε τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μου. Για 250 ευρώ έβαλε σε κίνδυνο δύο ζωές.
κάλεσε τη γυναίκα μου μετά από 6 ώρες που ήταν σπασμένα τα νερά. Την κάλεσε μέσα στο γραφείο του και της λέει κατά λέξη ότι τόσο καιρό σε προσέχω, σε κοιτάω, δεν σου έχω πάρει χρήματα καθόλου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει έρθει η ώρα να λογαριαστούμε. Ο 33χρονος Κωνσταντίνος Μανολιάς, ιδιωτικός υπάλληλος στη Μυτιλίνη, ευνηδιάστηκε όταν ο γιατρός που παρακολουθούσε την περίπλοκη εγκυμοσύνη της σύζυγου του Ελισάβετ απέτησε χρήματα την πιο κρίσιμη στιγμή. Δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου, την ακούω να κλαίει για να οδύρεται, λέω τι συμβαίνει, τι έπαθες. Μου λέει, Κώστα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λέει, είμαι κρεμασμένη, δεν έχω γιατρό. Λέω, γιατί. Γιατί λέει, μου ζητάει λεφτά για να προχωρήσουμε στη γέννα. Ο Κωνσταντίνος Μανολιάς, παρά την αγωνία του, βρήκε το θάρρος να πάει στην αστυνομία. Και παρουσία των αστυνομικών επικοινώνησε και πάλι με το γιατρό. Μου λέει, είσαι σοβαρός. Δεν έχεις λίγο αξιοπρέπεια πάνω σου. Δεν μπορείς να βρεις 250 ευρώ για τη γυναίκα σου και το παιδί σου. Τα χρήματα δόθηκαν, μόνο που ήταν προσημειωμένα. Έτσι, λίγα λεπτά μετά τη συναλλαγή, ο γιατρός βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Το βρέφος χρειάστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα και να ακολουθήσει ειδική αγωγή. Η ευτυχισμένη